Κυρία Ντουλτζεράκη, σας ευχαριστώ καταρχήν τη δυνατότητα που μας δίνετε για άλλη μια φορά να ακουστεί η φωνή μας. Εμείς πλέον ζούμε, όχι εμείς μόνο, όλοι οι εργαζόμενοι, η καθημερινότητα. Και ποια είναι η καθημερινότητα με επίσημα στοιχεία? Ότι ο μισθός τελειώνει μέσα σε 19 ημέρες. Αυτό τα λέει όλα αυτή τη στιγμή. Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 πιστεύουμε ότι είναι αναντίστοιχη με τις ανάγκες των εργαζομένων. Η συγκεκριμένα η ΓΕΣΕ είχε κάνει μια πρόταση τεκμηριωμένη ότι ο μισθός πρέπει να έρθει στα 906 ευρώ νυχτά, που το μισθό αυτό τον, υπήρχε συγκεκριμένη μελέτη που βάσει αυτινού ο μισθός θα ήταν πάνω από τα όρια της φτώχειας. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν πρέπει το κράτος να ορίζει το μισθό. Λέμε ότι πρέπει να επανέλθει εκείνο το θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ούτως ώστε να γίνεται η διαβούλευση ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, ανάμεσα στους εργοδότες και εργαζόμενους, και όχι να τον ορίζει το κράτος. Εμείς δεν θέλουμε αυξήσεις από το κράτος, εμείς θέλουμε και ζητούμε τις αυξήσεις μέσω των διαπραγματεύσεων από τους εργοδότες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ακρίβεια πραγματικά είναι θηλιά στο λαιμό των εργαζομένων. Ο πληθωρισμός έχει εξαντλήσει τα εισοδήματα των εργαζομένων και βλέπουμε και μια συνεχή μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων. Και δεν είναι, όπως καλά, πολύ καλά είπατε, μόνο τα τρόφιμα, που σίγουρα βλέπουμε τις καθημερινές ανατιμήσεις στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, είναι τα ενοίκια, είναι η ενέργεια. Πώς λοιπόν θα μπορέσει ο εργαζόμενος, γιατί μπορεί να πήγε στα 830 ευρώ ο βασικός μισθός, αλλά μην ξεχνάμε ότι καθαρά στη τσέπη ο εργαζόμενος θα βάλει γύρω στα 706-710 ευρώ. Κύριε Κουκουλάκη, μόνο για να μην παρεξηγηθούμε, δεν το είπα εγώ, είναι αυτά τα οποία δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Έχει αυξηθεί αθρηστικά πια, και με την αύξηση αυτή, δηλαδή ο μισθός ο οποίος έχει τα τελευταία χρόνια πάρει μια αύξηση κοντά στο 26%, και λέει έχει πάρει μια αύξηση περισσότερο από τον πληθωρισμό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τονίζουμε, γιατί έχουμε με ένα αυξημένο πληθωρισμό τροφίμων, λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά τα έξοδα του νοικοκυριού δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, είναι η ενέργεια, είναι οι μεταφορές, είναι το συνολικό καλάθι του νοικοκυριού. Αυτό το οποίο πρέπει να αξιολογήσουμε, και ουσιαστικά μας λέει ότι εμείς τα έχουμε αξιολογήσει όλα αυτά, βλέπουμε ποιο είναι το καλάθι του νοικοκυριού και πιστεύουμε ότι έχουμε δώσει μια γερή ανάσα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με αυτές τις αυξήσεις που συνολικά φτάνουν στο 26% στους μισθούς. Ναι, το κατάλαβα ότι όλα αυτά τα λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά μάλλον ζει εκτός τόπου και χρόνου. Δεν βλέπουμε την καθημερινότητα, πως οι εργαζόμενοι προσπαθούν την κάθε μέρα να τη βγάλουν, όπως λέμε. Βλέπουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, και ειδικά σε εμάς τους εποχικούς εργαζόμενους, που τώρα αρχίζει σιγά σιγά η τουριστική περίοδο. Εμείς λοιπόν γι' αυτό και έχουμε προκηρύξει σαν ΓΕΣΕ πανεργατική απεργία στις 17 του Απρίλη, και λέμε πραγματικά ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, πρέπει να κατέβουν οι εργαζόμενοι, να διαμαρτυρηθούν για όλη αυτή την κατάσταση, για την καθημερινότητα που ζούμε, ότι πραγματικά δεν μπορούμε πλέον να αντέξουμε την ακρίβεια και οι μισθοί να έχουν έρθει εκεί που έχουν έρθει σήμερα. Η όποια αύξηση, όπως είπαμε, αυτή εξανεμίζεται τις ίδιες μέρες μέσω των αυξήσεων που υπάρχουν παντού. Είπαμε, δεν μπορεί κανείς εργαζόμενος να ανταπεξέλθει πλέον λόγω της ακρίβειας της καθημερινής ανατιμήσεις των προϊόντων. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε όλους τους εργαζόμενους, συνταξιούχους, άνεργους, να συμμετέχουν στην πανεργατική απεργία στις 17 του Απρίλη έξω από το εργατικό κέντρο 10 η ώρα, για να διαμαρτυρηθούμε για τη σημερινή κατάσταση, την οικονομική κρίση που πραγματικά
βιώνει ο κάθε εργαζόμενος. Από την άλλη, νομίζω ότι αυτό που λέει θέλει και τη δική του την παρατήρηση, γιατί δεν είναι μόνο η δική μας η πλευρά ως εργαζόμενοι, είναι και η πλευρά των εργοδοτών που λέει αυτό το οποίο θέλουμε εμείς να προσέξουμε με την αύξηση του κατώτατου μισθού είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να εξασφαλίσουμε ότι την αντέχει και η όποια επιχείρηση. Πιστεύουμε ότι αυτή την αύξηση την αντέχουν οι επιχειρήσεις, διότι μην ξεχνάτε, έχουμε μειώσει φόρους, έχουμε μειώσει εισφορές, έχουμε στηρίξει συνολικά τις επιχειρήσεις και τους ισολογισμούς, και το αναφέρω αυτό και κάνω αυτή την αναφορά γιατί δίκαιοι πρέπει να είμαστε. Υπάρχει και η πλευρά ή υπάρχει η πλευρά των εργοδοτών, από αυτούς πληρώνεται ο κάθε εργαζόμενος, και νομίζω ότι τους έχουμε ακούσει και πάρα πολλές φορές για το ποια είναι η κατάσταση στην αγορά και ποια είναι η κατάσταση των επιχειρήσεων. Το δεύτερο που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην τροφοδοτήσει η αύξηση αυτή του μισθού ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Δηλαδή, κύριοι, πήρατε μια αύξηση που σας έχει πάει στα τόσα ευρώ, άρα μπορούμε και εμείς να ανατιμήσουμε τα προϊόντα. Δηλαδή, αυτό είναι παράνοια και τρέλα, έτσι. Ακριβώς, όπως το λέτε, είναι. Δεν καταλαβαίνουμε, δηλαδή, γι' αυτό λέμε εμείς ότι πρέπει επιτέλους να το καταλάβει η κυβέρνηση και να επανέλθει αυτό το θεσμικό πλαίσιο, ούτως ώστε οι διαπραγματεύσεις να γίνονται ανάμεσα στους εργοδότες και στους εργαζόμενους. Δεν μπορεί από τη μια να μας λέει θα μας δώσει 5 και μετά θα μας τα πάρει από την άλλη, γιατί κακά τα ψέματα, μας τα παίρνει και έμεσα μέσα από τους... Δεν είναι μόνο η ακρίβεια, είναι και η φορολογία που υπάρχει στους εργαζόμενους, και εκεί το βλέπουμε ότι πλέον δεν υπάρχει τίποτα όφελος για τους εργαζόμενους, και για λόγω της φορολογίας και λόγω της ακρίβειας. Αυτή είναι η κατάσταση πραγματικά που βιώνουμε, κυρία Δουλγεράκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Τα ξενοδοχεία τώρα ανοίγουν σχεδόν καθημερινά, το ένα μετά το άλλο, έτσι δεν είναι? Τα πράγματα φαίνεται ότι πάνε πολύ καλά. Μόνο θετικά μηνύματα ακούς για τους αριθμούς. Μακάρι να αποτυπωθούν και στο τέλος και στις τσέπες και στα οικονομικά και εργαζόμενων και επιχειρηματιών. Σίγουρα, από ό,τι ακούμε και εμείς και το βλέπουμε, ότι η τουριστική περίοδος θα είναι πολύ καλή, εξίσου καλή όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Πραγματικά όμως οι εργαζόμενοι, γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει ήδη και μία αύξηση από φέτος, από μία Τετάρτου, για τους όλους τους εργαζόμενους ξενοδοχείου υπαλλήλους του νομού Ηρακλείου, 5% επί των βασικών μισθών που ίσχυαν την προηγούμενη σύμβαση και είναι γενικώς υποχρεωτική. Καλά κάνετε και το θυμίζετε, γιατί μιλώντας για όλα αυτά τα θέματα την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, είπαμε ναι μεν κάποια πράγματα, τα οποία ωστόσο, δηλαδή, τα είχαμε ξαναπεί την Τρίτη 26 του Μάρτη, αλλά ας κάνουμε αυτή την επιθύμηση, γιατί είμαστε μέσα στον Απρίλιο και είναι καλό να γνωρίζουν και εργαζόμενοι και επιχειρηματίες. Και βέβαια, επίσης θέλω να αναφερθώ σε εκείνο το θέμα, μετά που θα ολοκληρώσετε, κύριε Κοκολάκη, σας λέω την αλήθεια για να μην το ξεχάσω, το οποίο έχει να κάνει με εκείνες τις διαμαρτυρίες και με εκείνους τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, οι οποίοι λένε ότι εμείς κάρτα με βιομετρικά στοιχεία δεν πρόκειται να δεχτούμε να έχουμε στην καθημερινότητά μας. Αλλά συνεχίστε με το οικονομικό και αυτό το οποίο λέγατε με την αύξηση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ναι, πραγματικά υπάρχουν αυξήσεις 5%. Αυτό πρέπει να το δουν οι εργαζόμενοι στις τσέπες τους, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η μειοψηφία βέβαια των εργοδοτών προσπαθεί με διάφορα τεχνάσματα να αποφύγει αυτή την αύξηση. Εμείς λοιπόν τους λέμε ότι πρέπει να αμείβονται οι εργαζόμενοι, πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, γιατί και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στην ιδιωτική ζωή, να παίρνουν τα προβλεπόμενα ρεπό για να μπορέσει ο εργαζόμενος να είναι μαζί με την οικογένειά, του, και να μπορεί να τα αποδώσει ακόμα καλύτερα στην εργασία τους. Τους λέμε ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί τώρα που υπογράφουν τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, τους γνωστοποιούν τους όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Εκεί πρέπει να παίρνουν αντίγραφα από αυτό που υπογράφουν, να διαβάζουν πρώτα. Είναι πολύ σημαντικό οι όροι που θα λένε μέσα να είναι σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, να λένε την ειδικότητά τους, το ωράριο εργασίας, το τόπος παροχή εργασίας, η σύμβαση να είναι ορισμένου χρόνου. Αυτά πρέπει να τα προσέξουν οι εργαζόμενοι. Από εκεί και μετά θα έρθω και στο ερώτημά σας, ότι για μας είναι πραγματικά αδιανόητο να
προχωρούν κάποιοι εργοδότες όσον αφορά την παρουσία των εργαζομένων μέσω των μεθόδων εκείνων βιομετρικών δεδομένων, ή ακούμε, έχουμε βέβαια και καταγγελίες ότι υπάρχουν συστήματα βιντεοπαρακολούθησης των εργαζομένων. Αυτά είναι παράνομα σύμφωνα και με το Σύνταγμα αλλά και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμα με την Αρχή Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Η κάμερα είναι και μόνο για θέμα ασφαλείας αγαθών ή παρακολούθησης κάποιων προσώπων. Σε καμία όμως περίπτωση δεν είναι η κάμερα για να ελέγχονται οι εργαζόμενοι κάθε κίνηση. Αυτό το τονίζουμε. Έχουμε ήδη ρωτήσει το Υπουργείο και στείλαμε και ενημερωτικό δελτίο σε όλα τα ξενοδοχεία αλλά και όλους τους εργαζόμενους να το γνωρίζουν. Πρέπει να είναι προσεκτικοί. Πραγματικά δεν πρέπει να προχωρούν οι εργοδότες σε τέτοιου είδους μεθόδους, γιατί φύγεται η ατομική ελευθερία του εργαζόμενου. Πραγματικά πρέπει να σέβονται τους εργαζόμενους και όχι να τους φέρονται με τέτοιο τρόπο. Κάποιοι είπαν, το τονίζω, η μειοψηφία των εργοδοτών. Αυτό το τελευταίο πάντως που αναφέρατε δεν έχει να κάνει μόνο με τα ξενοδοχεία, έχει να κάνει με το σύνολο των εργασιακών χώρων. Έτσι δεν είναι, γιατί η κάμερα είναι μόδα. Σίγουρα εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει κάμερα ως ασφάλεια στις επιχειρήσεις, αλλά μέχρι εκεί και όχι να εκμεταλλεύει, γιατί είχαμε καταγγελίες συγκεκριμένες ότι κάποιοι παρακολουθούν τους εργαζόμενους για κάθε κίνηση που κάνουν. Αυτό είναι αντισυνταγματικό, πρέπει να το, άμεσα να το πάρουν πίσω. Απλά το τονίζουμε ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει η κάμερα, αλλά είναι μόνο για θέμα ασφάλειας, τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ κύριε Κοκολάκη, καλημέρα σας, ευχαριστώ για την κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.